Εμείς θα φύγουμε, θα πάμε στη Σαντορίνη, είναι Παρασκευή, αλλά δεν θα συναντήσουμε τον Αντώνη Γάκη, θα συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Γάκη, ο οποίος από τη θέση του εκπροσώπου του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων, τον είπα, θα μας βοηθήσει ένα πραγματάκι που δημιουργήθηκε χθες, προχθές μάλλον, και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά πάνω απ' όλα θα ρωτήσουμε αν έχει ρεύμα η Σαντορίνη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, Σαντορίνη. Τι κάνετε, πώς είστε, ρεύμα έχουμε? Δυστυχώς οι περισσότερες περιοχές δεν έχουν ρεύμα. Ακόμα. Σε μια ιδιότυπη διακοπή ρεύματος, η οποία πάει κυλιόμενα. Ναι. Εδώ και δύο μέρες, θα φτάσουμε τρίτη μέρα τώρα, δημιουργώντας σοβαρά και μεγάλα προβλήματα. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι χθες το βράδυ βρέθηκε μια λύση και μειώθηκε κάπως η κατάσταση. Γι' αυτό. Μακάρι να είχε λυθεί το πρόβλημα, αλλά ακόμα δυστυχώς αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι πάντως σαν τον Αύγουστο του 2013, έτσι, δηλαδή που ήταν ολικό το blackout. Είναι λίγο διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό εξηγούσα. Ότι γίνεται ουσιαστικά μια διακοπή ρεύματος επιλεγμένες περιοχές για τη μείωση του φορτίου, οι οποίες εναλλάσσονται και δημιουργούνται έτσι προβλήματα σχεδόν σε όλη τη Σαντορίνη, που μένει πολλές ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι να ξαναέρθει στην ίδια περιοχή. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σε μια περίοδο τουριστικής ανάτασης στη Σαντορίνη. Αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη δυσαρέσκεια. Και είναι ένα σοβαρό ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει γενικά όλα τα Κυκλαδονήσια, το θέμα των υποδομών, των σωστών υποδομών. Mm-hmm. Που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να ήταν η προτεραιότητα για όλες τις Κυκλάδες, οι υποδομές οι οποίες θα μπορέσουν να σηκώσουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, τον τουρισμό μας, την αγροτική μας παραγωγή, την επικοινωνία μας, ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητα και θα πρέπει να βρισκόμαστε σε γερές βάσεις υποδομών και όχι να βάζουμε προτεραιότητα δυστυχώς άλλα θέματα, τη διασκέδαση ή φιέστες ή κάτι άλλο. Μάλιστα. Εδώ τώρα, επειδή βάζεις το θέμα των υποδομών και επειδή εμείς ξέρουμε και ως αερολιμενάρχη της στο Σαντορίνη, η κίνηση πώς είναι αυτή τη στιγμή? Υπήρξαν ακυρώσεις και διαπράγματα, όχι, δεν επηρεάζεται τουλάχιστον αυτό, έτσι δεν είναι? Από τις συγκεκριμένες διακοπές ρεύματος προς το παρόν υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια των επισκεπτών, όπως και βέβαια και των ντόπιων που μένουμε και το βιώνουμε. Και αυτό έχει αρχίσει να δημιουργεί ένα τέτοιο κλίμα. Όπως δηλαδή μπορέσει να μετακινηθεί, να το αποφύγει, το κάνει και όλοι ελπίζουν ότι θα συνεχιστεί, γιατί θα είναι καταστροφικό. Μάλιστα. Η κίνηση γενικότερα έχει βελτιωθεί προφανώς, είναι στην κορυφωσή της αυτή τη στιγμή, με βάση την εικόνα που έχετε από το αεροδρόμιο? Κινούμαστε γύρω στο, συγκριτικά με το 2019, γύρω στο 70% σε αφήξεις επιβατών, σε πραγματική κίνηση. Όντως έχει φτάσει στο καλύτερο σημείο που είναι για αυτή την φετινή χρονιά. Θα μπορούσε μάλλον, να το πω σωστά, την επόμενη εβδομάδα λίγο ακόμα να αυξηθεί αυτό. Ευελπιστούμε να πάνε καλά τα πράγματα. Ωραία. Και πάμε και στο βασικό λόγο για τον οποίο σας καλέσαμε. Λόγω της ιδιότητας που έχετε ως μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων, της ΥΠΑ, δημιουργήθηκε πριν από δύο ημέρες ένα θέμα με την Ικαρία, όπου αναγκάστηκε να κλείσει το αεροδρόμιο, έστω και για κάποιες ώρες, λόγω ασθένειας υπαλλήλων. Και μας έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι σε ένα αεροδρόμιο υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος, για να έχει τον πύργο ελέγχου, τον έλεγχο δηλαδή, ο οποίος, όπως μας είπαν και συμβαίνει τελικά και σε άλλα νησιά, ουσιαστικά είναι 24-7, δηλαδή είναι συνεχόμενο, χωρίς ρεπό, χωρίς τίποτα, κάθεται εκεί και ελέγχει. Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι αυτό και γιατί δεν υπάρχει ένας δεύτερος? Δυστυχώς η υπηρεσία προς την αεροπορίας μαστίζεται από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης.
Ναι. Έχουν πολλά χρόνια, μήπως δεκαετίες, να γίνουν διορισμοί στην υπηρεσία μας. Ένα προσωπικό το οποίο είναι υψηλά καταρτισμένο, με σοβαρή και υπεύθυνη εκπαίδευση, παρέχει υπηρεσίες όλο το 24ωρο, όπως είπατε, αλλά δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ λίγοι για να επιτελέσουμε αυτό το σοβαρό έργο. Ναι. Τα αεροδρόμια έχουν πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων, και αυτό δυστυχώς δημιουργεί αυτά τα προβλήματα, καθώς μια ασθένεια ενός συναδέλφου μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε κλείσιμο αεροδρομίου. Μάλιστα. Έχουμε εικόνα πώς είναι η κατάσταση στις Κυκλάδες? Δηλαδή είμαστε καλυμμένοι? Έχουμε 5 αεροδρόμια, δεν είναι 6, πόσα είναι, 5 είναι, 5-6, πόσα είναι? Μήλου, Σύρου, Νάξου, Πάρου, Μυκόνου, Σαντορίνης, είναι 6 ουσιαστικά. Πώς είναι η κάλυψη και έχουμε μια εικόνα? Δηλαδή είμαστε σε καλή κατάσταση, είμαστε ίδιοι όπως η Ικαρία, πώς είναι η κατάσταση? Έχουν δημιουργηθεί δύο κατηγοριών λοιπόν αεροδρόμια, αυτά που έχουν παραχωρηθεί στη Fraport και αυτά που παραμένουν από τον έλεγχο του δημοσίου και της ΕΠΑ. Και σε αυτό ουσιαστικά υπάρχει μια διαφορά, όχι μόνο οι κατασκευές που προχώρησαν, αλλά και το προσωπικό που βρίσκεται σε αυτά τα δύο τύπους πλέον αεροδρομίων. Παρόλο που η ΕΠΑ ήταν η θυσία γελάδα, να το πω, για το ελληνικό δημόσιο, για το ελληνικό κράτος, απέφερε τελευταία χρόνια πάρα πολύ μεγάλα έσοδα στο προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους, και αυτό αποτελεί ένα ερώτημα, πού πήγαν όλα αυτά τα έσοδα? Πάντως δεν πήγαν στο να κατασκευαστούν αεροδρόμια, δεν πήγαν στο να βελτιωθούν οι υποδομές, δεν πήγαν στο να γίνουν προσλήψεις υπαλλήλων της ΕΠΑ, γιατί αυτό θα έπρεπε τουλάχιστον σε ένα ανταποδοτικό βαθμό να είχε γίνει και θα πρέπει να γίνεται ακόμα. Ναι. Αντί για αυτή την πολιτική, ακολουθείται αυτή τη στιγμή η απαξίωση των αεροδρομίων, των οποίων παραμένουν στην υπηρεσία πλήρης αεροπορίας. Είναι δηλαδή μια αξιοφόρα η Ελλάδα, η οποία παίρνουμε το γάλα και να αφήνουμε χωρίς φάει, χωρίς να την ταΐσουμε. Προφανώς αυτό οδηγεί στα φαινόμενα αυτά, να μην υπάρχουν υπάλληλοι, ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ καλά στελεχωμένα τα αεροδρόμια και να μην υπάρχουν και υποδομές, αυτό που είπαμε και πριν. Mm-hmm. Ότι δηλαδή αφήνουμε τα νησιά μας χωρίς υποδομές, χωρίς σύγχρονα αεροδρόμια, χωρίς ελικοδρόμια, που είναι πολύ σοβαρό για τη μετακίνηση ασθενών, ειδικά από τα πιο μικρά νησιά. Τα περισσότερα ελικοδρόμια είναι σε κακή κατάσταση αν δεν είναι κλειστά, οπότε ένα ελικόπτερο που θα χρειαστεί να μεταφέρει ένα ασθενή θα δυσκολευτεί να προσεγγίσει με κακές συνθήκες αυτό το νησί, γιατί τα ελικοδρόμια προσφέρουν αυτή την ασφάλεια. Mm-hmm. Και όλες αυτές οι υποδομές λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν έχουν την κατάλληλη συντήρηση και προσοχή, και αναρωτιόμαστε γιατί, για ποιο λόγο αυτά που προσφέρουμε, τα χρήματα θα λοιπόν τα πόσα που πάνε στο ελληνικό κράτος, στον προϋπολογισμό, δεν έρχονται τα αποδοτικά πίσω σε αυτούς τους σκοπούς, προς υποδομές των αεροδρομίων και της ΕΠΑ. Και προφανώς δεν έχετε πάρει και απάντηση, έτσι? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το γιατί. Δεν υπάρχει απάντηση. Από την άλλη πλευρά, τα αεροδρόμια, τα δύο Μυκόνου Σαντορίνη, τα οποία βρίσκονται στα χέρια της Fraport. Η Fraport έχει πάρα πολύ, στη σύμβαση έχει βάλει πάρα πολύ σκληρούς όρους, με αποτέλεσμα και ικανός αριθμός αστυνομικών να υπάρχει και μεγάλος αριθμός πυροβεστών και υπηρεσιών άλλων του δημοσίου, καθώς υπάρχουν ποινικές ρήτρες απέναντι στο δημόσιο, με αποτέλεσμα αυτά να είναι περισσότερο στελεχωμένα παρά τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Μάλιστα. Οπότε κινδυνεύει να πάει στιγμή, δηλαδή, στα υπόλοιπα 4 αεροδρόμια των Κυκλάδων να υπάρξει ένα αντίστοιχο θέμα με αυτό που έγινε στην Ικαρία? Βέβαια, γιατί ο αριθμός των υπαλλήλων είναι πάρα πολύ μικρός για τις 23 ώρες ανάγκης των αεροδρομίων αυτών. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε να υπάρξει μια εξέλιξη θετική σε αυτά, δηλαδή να υπάρξει μια στελέχωση, κάτι να γίνει?
και να βελτιωθούν και οι παροχοί υπηρεσιών. Γιατί έρχονται οι επισκέπτες, βρίσκουν πάνω σχάρι το αεροδρόμιο της Νάξου, το οποίο εντάξει, για την κίνηση που έχει δεν προσφέρει και τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, και δεν φταίνε βέβαια οι υπάλληλοι προς Θεού, και γυρίζουν με αρνητικές εντυπώσεις πίσω και δημιουργούνται γνωστά σχόλια τα οποία δεν μας αρέσει σε κανέναν. Θα μπορούσαν να γίνουν τακτικές προσλήψεις ώστε να καλύπτονται τα μεγάλα κενά. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε στην ΗΠΑ ένας πολύ μικρός αριθμός υπαλλήλων, το οποίο πραγματικά κάνουμε μεγάλη διαφορά. Δείτε ότι λειτουργούσαμε το αεροδρόμιο Σαντορίνη γύρω στους 20 υπαλλήλους της ΗΠΑ και αντίστοιχα το αεροδρόμιο Μυκόνου γύρω στους 15, και αυτή τη στιγμή η ιδιωτική επιχείρηση που το έχει αναλάβει για να κάνει τις αντίστοιχες εργασίες έχει πάνω από 80 υπαλλήλους για να κάνει την ίδιο ακριβώς εργασιακό αποτέλεσμα, το ίδιο δηλαδή έργο. Όπως καταλαβαίνετε, όταν υπολείπεσαι σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, mm-hmm. και είναι ακριβώς το ανάποδο από ό,τι μπορεί να φανταστεί ο κόσμος, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν υπεράριθμοι αυτή τη στιγμή στην ΗΠΑ, υπάρχει πολύ μικρός αριθμός υπαλλήλων. Και πρέπει να κάνει ένας υπάλληλος πολλές δουλειές και δεν κάνει πολύ συνεχόμενος. Πολλές δουλειές και πάρα πολλές ώρες εργασίας. Ναι. Υπάρχει όμως και αντίλογος με την έννοια ότι δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό για να κάνουμε τις προσλήψεις, δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Υπάρχει αυτός ένα αντίλογος? Σίγουρα υπάρχει η απροθυμία πολλών, να το πω έτσι, υπαλλήλων και στελεχών του δημοσίου να καλύπτουν τα κενά στα νησιά ή σε προβληματικές περιοχές ή σε νησιώτικες περιοχές. Προτιμούν και το κέντρο, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη. Αλλά θεωρώ ότι και αυτό έχει τη λύση του, γιατί παρουσιάζεται στο ευρύτερο δημόσιο τομέα στα νησιά μας να είναι υποστελεχόμενο, ναι, που ξέρετε εσείς, και σε άλλους τομείς. Θα μπορούσαν και έχουμε προτείνει να δοθούν τα κίνητρα αυτά που υπήρχαν παλιότερα, ώστε κάτω τους διορισμούς να προκρίνεται, δηλαδή να επιλέγεται υπάλληλος ο οποίος έχει εντοπιότητα από τα νησιά και προτίθεται να παραμείνει επί δεκαετία στα νησιά αυτά, ή δέχεται να παραμείνει στα νησιά μας ένας υπάλληλος επί δεκαετία, ώστε να προτιμάται αυτός που θα πραγματικά θα στελεχώσει τις άδειες δημόσιες υπηρεσίες και θα δώσει μια ανάσα εξυπηρέτηση στους συντοπίτες μας. Μάλιστα. Όλα δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να είναι προσεκτικά, και αυτό που στο Σύνταγμά μας αναφέρει την νησιωτικότητα πραγματικά να γίνεται σεβαστό, για να μην μένουμε χωρίς εξυπηρέτηση και χωρίς υπαλλήλους στις δημόσιες υπηρεσίες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβεντούλα. Να ελπίζουμε να έχετε και ρεύμα και γενικότερα να έχουμε μια όμορφη ημέρα για το υπόλοιπο, και βέβαια καλή δύναμη για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου που ελπίζουμε να τραβήξει όσο γίνεται και περισσότερο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να έχουμε λοιπόν κίνηση να υπάρχει και να μην ξαφνικά κοπεί λόγω πανδημίας ή οτιδήποτε άλλο προβλήματος όπως είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζουμε να πραγματικά τα προβλήματα αυτά να διορθωθούν σχετικά σύντομα, για να μπορέσουμε και εμείς να εξυπηρετήσουμε και τους επισκέπτες αλλά και τους συντοπίτες μας, οι οποίοι... Προφανώς, μα για τους συντοπίτες έγινε όλη η ιστορία και μετά πάμε στους υπόλοιπους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γάκη. Εγώ, καλημέρα. Καλημέρα.